Κυρίες και κύριοι, εξελίξεις είναι καταιγιστικές και για άλλες περιπτώσεις. Η αστυνομία ξεκινά προκαταρκτική έρευνα για τις καταγγελίες του ηθοποιού Δημήτρη Άνθη περί βιασμού του από άλλον ηθοποιό. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Παναγιώτη. Δόθηκε παραγγελία ΕΒΑ από τον εισαγγελέα προς τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες 38χρονου σήμερα άνδρα, ο οποίος έχει δημοσίως υποστηρίξει ότι το Μάιο του 2006 βιάστηκε από 37χρονο σήμερα ηθοποιό, μαθητή και συμπροταγωνιστή, συγγνώμη, του Δημήτρη Λιγνάδη, δηλαδή σε ένα χρόνο που οριακά δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα. Ο ηθοποιός και φερόμενος δράσης φέρεται να έχει παρουσία και σε καταγγελόμενο βιασμό ανηλίκου, για τον οποίο κατηγορείται ο Δημήτρης Λιγνάδης. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θα λάβουν μέσα στην εβδομάδα καταθέσεις από το φερόμενο θύμα, τον δράστη και ενδεχομένως κάποιους μάρτυρες που θα κατονομάσει το θύμα, τις οποίες στη συνέχεια θα διαβιβάσουν στον εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν υπάρχει αδίκημα, αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και αν θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, επειδή υπάρχει αυτό το όριο στην παραγραφή, έχει επιταχυνθεί και η διαδικασία της έρευνας. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σύμφωνα τώρα...